Θέλω στο σημείο αυτό να καλημερίσω τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, με τον οποίο σήμερα θα συζητήσουμε για τις επερχόμενες σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών συνομιλίες με την Τουρκία. Όμως δράτω με τις ευκαιρίες, διότι έχει θητεύσει σε όλα τα κλιμάκια του Υπουργείου Εξωτερικών και ο κύριος Καραϊτίδης, και υπήρξε και σύμβουλος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, διπλωματικός, διευθυντής διπλωματικού γραφείου δύο πρωθυπουργών. Κύριε Καραϊτίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Θέλω λίγο πριν από το κυρίως θέμα να σας ρωτήσω, επαφορμή σε 10 λεπτά φτάνει από την πληροφορία στην Κάνδανο ο Γερμανός πρόεδρος, ο οποίος βέβαια από συγγνώμες να φάνηκε κότες, αλλά στην πάγια γερμανική δεν διαφοροποιείται, είπε ότι το θέμα νομικά είναι λήξαν. Θέλω να σας ρωτήσω από τη δική σας εμπειρία και την οπτική εγγράφων. Έχει καταρχάς παραιτηθεί η Ελλάδα των αξιώσεων ποτέ από κάποια κυβέρνησή της? Ουδέποτε υπέπεσαν στην αντίληψή μου στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη. Νομίζω ότι σκοπίμως οι Γερμανοί άφησαν να αιωρείται, να πλανάται αυτή η εντύπωση, αλλά ποτέ δεν την στοιχειοθέτησαν και δεν την απέδειξαν. Και θα, πράγματι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, θα μου φαινόταν πολύ βαρύ ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να έχει παραιτηθεί της αξιώσεως αυτής. Άλλωστε, όπως σωστά αναφέρετε, αν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, οι Γερμανοί δεν θα είχαν τον παραμικρό δισταγμό να μας να τα δημοσιοποιήσουν για να μας δώσουν μια αποστομωτική απάντηση στις διεκδικήσεις μας. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε πρέσβη μου, είναι το εξής. Την εποχή που η Ελλάδα πνίγονταν στο βρόχο των μνημονίων γερμανικής εμπνεύσεως, οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν, άλλοι με πιο ήπιο τρόπο, άλλοι με πιο ριζοσπαστικό τρόπο, σπάσαν τα μούτρα τους όλες, να πούν παιδιά πνιγόμαστε, κάπως να το λασκάρετε, και η απάντηση ιδίως της Γερμανίας ήταν εκείνο του Σόιμπλε, «Πάκτα σουμ σερβάντα». Ερώτηση, για μας ισχύουν, για αυτούς δεν ισχύουν στο θέμα των επανορθώσεων? Εκείνοι θεωρούν ότι το επιχείρημά τους ότι το θέμα έχει λήξει, μας αντιμετωπίζουν από θέση ισχύως, και μάλιστα πολύ περισσότερο εφόσον ήμασταν σε αδυναμία και ζητούσαμε οικονομική ενίσχυση και διευκόλυνση. Άλλωστε προσυδειάζει και στην γερμανική πρακτική και νοοτροπία η από πλευράς ισχύως υπεροπτική αντιμετώπιση μικρότερων χωρών όπως είμαστε εμείς. Και κλείνω αυτό το κεφάλαιο ρωτώντας σας, ο Γερμανός πρόεδρος, ο κ. Στάινμαγερ, φτάνει σήμερα στην Κάνδανο. Την Κάνδανο δεν απλά παραδειγμάτισαν τον κόσμο οι Γερμανοί ως στρατός κατοχής, και ήταν παρακαλώ πολύ όχι ειδικά σώματα SS και τα λοιπά, η Wehrmacht κανονικά ήταν, την εκθεμελίωσαν και κολλήσαν και δύο πλάκες απάνω ότι εδώ κάποτε ήταν η Κάνδανος, την ξεστελιώσαμε που λέμε στην Κρήτη, προς εξυλασμών και παραδειγματισμών. Θα πάει εκεί σήμερα σε λίγα λεπτά ο Γερμανός πρόεδρος, ο οποίος χθες απάντησε στην Ελληνίδα ομολογό του αλλά και στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι το θέμα νομικά έχει κλείσει, έχει λήξει. Πριν από λίγο ένας συνάδελφός σας, πρώην συνάδελφός, ο κύριος Περάκης, μας είπε ότι η ευθύνη βαραίνει την ελληνική πλευρά από εδώ και κάτω, δηλαδή μία νέα, ανανεωμένη, εξυγχρονισμένη ρηματική διακοίνωση, στην οποία κατά το μάλλον ήτον η Γερμανία θα απαντήσει με το γνωστό πάλι ύφος «το θέμα είναι λήξαν», αλλά σε αυτή την περίπτωση προσφυγεί σε διεθνή δικαιοδοτικά μέσα. Θέλω να μου πείτε, επειδή είναι προφανές οι Γερμανοί το αφήγημα αυτό του οικονομικού εθνικισμού το έχουν διαχρονικά, η Ελλάδα τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει? Υιοθετώ, συμφωνώ με την εκτίμηση του κυρίου Περάκη. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να δεχθούμε, έστω σιωπηρός ή δια της αποχής από κάθε νομική ενέργεια, τους ισχυρισμούς της Γερμανίας. Και πιστεύω επίσης, επειδή όντως τα θέματα αυτά δεν έχουν παραγραφεί, ότι πρέπει να επανέλθουμε αφού σχεδιάσουμε καλά τις απόψεις και τις θέσεις μας, καθώς και την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.
όντως υπάρχουν δυνατότητες. Ο κύριος Θεάκης και στο παρελθόν έχει ασχοληθεί πολύ συστηματικά με το θέμα αυτό και έχει εξηγήσει ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες, οι δυνατότητες δηλαδή οι προοπτικές νομικής δράσης που υπάρχουν και πρέπει νομίζω να τις ακολουθήσουμε. Και να σημειώσω στο σημείο αυτό, κυρία Σαχίνημο, ότι δεν αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα που σε χαμηλούς τόνους αλλά με επιμονή προβάλλεται από ορισμένες πλευρές. Μα δηλαδή τι θα κάνουμε, θα διαταράξουμε τις σχέσεις μας με τη Γερμανία? Δεν θα διαταράξουμε τις σχέσεις μας με τη Γερμανία. Θα διεκδικήσουμε νόμιμα δικαιώματα αναγνωρισμένα από το διεθνές δίκαιο. Όχι με πρόθεση να διαταράξουμε τις σχέσεις μας, αλλά για να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και εν πάση περιπτώσει, τα εθνικά μας συμφέροντα πρέπει να αποτελούν το κριτήριο και την καθοδηγητική αρχή στις ενέργειές μας. Και μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλώνοντας τους Γερμανούς ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να δημιουργήσουμε προβλήματα στο ευρύτερο πεδίο των σχέσεών μας. Νομίζω και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το πράξουμε. Ξέρετε, κύριε Πρέσβη, αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε και το αντιλαμβάνει και ο περισσότερος κόσμος. Εγώ θα το πω πιο λαϊκά. Πολύ κομιλφό είμαστε. Την ίδια ώρα η Γερμανία συζητάει με την Τουρκία για Eurofighter. Εδώ δάκρυ και συγγνώμη, αλλά άμα έχετε από το διεθνές δίκαιο με εγκλήματα πολέμου, δεν είναι τραύματα, είναι εγκλήματα πολέμου αυτό που συνέβη σε αυτή τη χώρα. Εκεί το θέμα είναι λήξαν. Δεν γίνεται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είπατε προηγουμένως για την επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στην Κάντανο και θέλω να τονίσω ότι εκεί υπήρξε μια προμελετημένη και καλώς σχεδιασμένη βάρβαρη ενέργεια, βάρβαρη δράση των γερμανικών στρατευμάτων. Και μάλιστα η πλάκα που τοποθέτησαν ότι εδώ υπήρχε κάποτε το χωριό αυτό είναι πιστοποίηση της αγριότητάς τους από μέρους των ιδίων των δραστών. Είναι πράγματι κάτι το εξωφρενικό αυτό το οποίο συμβαίνει και κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη εκεί έχει συμβεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και βεβαίως έχει μείνει παροιμιώδης η βαναυσότητα, η βαρβαρότητα, η σκληρότητα με την οποία συμπεριφέρθηκαν τα γερμανικά στρατεύματα στη διάρκεια της κατοχής. Όταν έχουμε και νομικά επιχειρήματα που στοιχειοθετούν και τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις μας και έχουμε και τέτοιες εικόνες, μάλιστα επιβεβαιούμενες από τους ίδιους τους δράστες, είναι δυνατόν να μην ασκούμε δικαιώματα που παρέχονται από το δίκαιο για να ικανοποιήσουμε νόμιμα αιτήματά μας? Θεωρώ ότι η στάση που έχουμε τηρήσει απέναντι, επί του θέματος αυτού απέναντι στη Γερμανία είναι μια στάση απροθυμίας, ατολμίας και φοβικής αντίδρασης, φοβικής συμπεριφοράς. Κάθε φορά βρίσκουμε μια δικαιολογία για να μην προχωρήσουμε σε ενέργειες που είναι νόμιμες και που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα δυστυχώς διαχρονικό, διακομματικό φαινόμενο της πολιτικής μας ζωής από τον πόλεμο και μετά. Και αν τυχόν ορισμένοι υποστηρίζουν ότι, μα, ξέρετε, αμέσως μετά τον πόλεμο ήμασταν σε μια άθλια κατάσταση, δεν είχαμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε τέτοιες απαιτήσεις διότι η εξάρτησή μας από τον ξένο παράγοντα στον οικονομικό και στον πολιτικό τομέα ήταν πολύ μεγάλη. Ίσως σε κάποια περίοδο να δικαιολογείται ένας σκεπτικισμός που εγώ δεν το δέχομαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί όμως τόσα χρόνια μετά να διατηρείται ο ίδιος σκεπτικισμός, η ίδια διστακτικότητα, η ίδια μέχρι παρεξηγήσεως αυτοσυγκράτηση. Πρέπει να έχουμε, και αυτό δεν αφορά μόνο το θέμα των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, αφορά γενικότερα την εξωτερική μας πολιτική, πρέπει να έχουμε ένα πνεύμα αυτοπεποίθησης, ρεαλισμού φυσικά, αλλά ταυτόχρονα αυτοπεποίθησης και θαραλέας
διατύπωσης νόμιμων αιτημάτων. Διότι με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούν να μας λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να υπολογίζουν τις κινήσεις και τις θέσεις μας. Κύριε Πρέσβη, με βοηθάτε, με βοηθάει και ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά να κάνω μια γέφυρα περνώντας το επόμενο κεφάλαιο, αλλά ακούστε πρώτα το ερώτημα του ακροατή. Καλημέρα λέει στον εξαιρετικό κύριο Καραϊτίδη. Θέλω να το ρωτήσω όμως με το χέρι στην καρδιά, πέρα από τη διπλωματική του εμπειρία. Έχει διαφορά τελικά αν δεν υπάρχει λέει χαρτί παραίτησης διαχρονικά από ελληνικές κυβερνήσεις με το γεγονός ότι οι δικές μας πολιτικές ηγεσίες διαχρονικά στηρίζουν το ανύπαρτο χαρτί στην πράξη με το να μην κάνουν τίποτα για τις επανορθώσεις. Μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με τους Γερμανούς, μην τις χαλάσουμε με τους Τούρκους, μην τις χαλάσουμε με τους Αλβανούς. Έφαγε πόρτα ο Μπελέρη από το Ράμα, αλλά εμείς τον φωνάζουμε εδώ να εκθέσει τα έργα του. Δεν μιλάω λέει για τις συγκεντρώσεις και πάει λέγοντας. Έχει καμία διαφορά τελικά λέει. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά την σκέψη και την αντίδραση του συμπαθέστατου ακροατή. Βεβαίως μια αρρητή παραίτηση είναι μια πράξη επίσημη και έχει μια βαρύτητα αμετάκλητη. Η απροθυμία στην οποία ανέφερα προηγουμένως είναι μια πράξη, είναι μια πράξη δισταγμού. Αυτός ο δισταγμός νομίζω ότι αποτελεί χρόνιο και δυστυχώς επιβαρυντικό στοιχείο του όλου πνεύματος της εξωτερικής μας πολιτικής. Έχει μία διαφορά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά ενώ θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα να κάνουμε κάποιες ενέργειες και να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε δικαιώματα, το αποφεύγουμε αυτό. Επικαλούμενοι, όπως είπα και προηγουμένως, να μην επαναλαμβάνω τη σκέψη μου, επικαλούμενοι διάφορες σκοπιμότητες που αφορούν τη μη διατάραξη των σχέσεών μας. Αλλά να μην διαταράσουμε τη σχέση μας με τη Γερμανία, βασκώντας νόμιμα δικαιώματα. Να μην διαταράσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία, διότι οι Τούρκοι είναι δύστροποι και εύθυκτοι. Να μην διαταράσουμε τις σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ, διότι οι κερί είναι πονηροί και δεν μπορούμε να βρισκόμαστε εκτός ΝΑΤΟ. Μα τελικώς αν έχουμε μία εξωτερική πολιτική που διέπεται από το πνεύμα αυτό, φοβούμε ότι δίνουμε την εντύπωση ενός μιας αδύναμης χώρας που εύκολα μπορεί να υποχωρεί και όταν έχει διαφορές οι σύμμαχοί της εντός ή εκτός εισαγωγικών σκέπτονται να πιέσουν για υποχωρήσεις αυτήν την χώρα παρά την αντίδικο που είναι συχνότατα και εκείνοι που μας αδικεί. Κύριε Πρέσβη, με αυτά περνάω στο κυρίως θέμα. Σε 8 μέρες στη χώρα μας, στην Αθήνα, θα βρεθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Φιντάν, άλλοτε μεγάλο αφεντικό της ΜΙΤ, να μην το ξεχνάμε, για συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη. Θέλω εισαγωγικά να σας ρωτήσω για αυτό το κεφάλαιο το εξής. Τα όσα γράφονται αναλύονται ένθεν κακήθεν. Άλλοι με το φόβο ότι εδώ τα δίνουμε όλα. Άλλοι με τη βεβαιότητα ότι είναι ένας διάλογος που είναι καλό να υπάρχει. Τρίτοι ότι είναι πολύ πιο προχωρημένες οι συζητήσεις. Τέταρτοι ότι αυτά λέγονται στο παρασκήνιο αλλά στην πράξη είναι μια συνάντηση για το αν υπάρχει περιθώριο. Η δική σας άποψη με όλο αυτό τον καταιγισμό πληροφορίας για το πού οδηγούμαστε την επόμενη εβδομάδα είναι πια? Η δική μου άποψη, κύριε Σαχίνη, είναι ότι επιμένουμε να διαρευνούμε κατά πόσον είναι δυνατόν να βρούμε κάποιο σημείο επαφής με τους Τούρκους, κοινής αν θέλετε στάσης με τους Τούρκους, για να προχωρήσουμε σε ενέργειες δημιουργίας καλού κλίματος, καλύτερου από το υπάρχον. Φοβάμαι όμως ότι οι ενέργειες των Τούρκων, όχι φοβάμαι, διαπιστώνω ότι οι ενέργειες των Τούρκων μας δίνουν συνεχώς και με μεγάλη συχνότητα μάλιστα το μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν σε καμία από τις πολλές και δυστυχώς σταδιακά αυξανόμενες διεκδικήσεις τους απέναντί μας.
Υπό το φως των δεδομένων αυτών, εύλογα διαρωτάται κανείς πώς θα υπάρξει συνεννόηση και πώς θα προσεγγίσουμε τα σοβαρά θέματα και κατά την δική μας άποψη το σοβαρό θέμα που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, εάν η άλλη πλευρά επιμένει να θέτει ως όρο για συνομιλίες ουσίας τη συζήτηση όλων των θεμάτων. Σε αυτό το πολύ λογικό ερώτημα δεν έχει δοθεί από καμία πλευρά απάντηση. Πώς θα συζητήσουμε θέματα ουσίας όταν οι Τούρκοι λένε, και μάλιστα το διάβασα και πρόσφατα, ότι θα έχουν ολιστική προσέγγιση στα θέματα. Δηλαδή θα θέλουν να τα συζητήσουμε όλα. Και προσέξτε, να τα συζητήσουμε στην ουσία τους όλα. Μόνο έστω και αν εμείς επιμείνουμε στην σταθερή μας άποψη ότι έχουμε μία και μόνη διαφορά, το γεγονός ότι θα αρχίσουμε να τα συζητάμε ήδη δημιουργεί ένα κλίμα ιδιαίτερα περίεργο, θα σας έλεγα επικίνδυνο για τις θέσεις μας. Δίνει στους Τούρκους την εντύπωση ότι ίσως αυτή η συζήτηση, έστω και αν δηλώνουμε ότι δεν θα υποχωρήσουμε, αποτελεί την απαρχή μιας διαδικασίας που σταδιακά θα μας οδηγήσει στο να συζητήσουμε κάποιες και από τις άλλες απαιτήσεις τους. Και αυτό είναι κάτι που τους ενθαρρύνει και ενισχύει τη θέση τους. Αλλά προσέξτε, αυτή την εντύπωση την δίνουμε και στους τρίτους. Και επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Γερμανία, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον, ως δυστυχώς επιβεβαίωση των ανησυχιών που διατυπώνω, ότι η γερμανική πλευρά, όταν εκφράσαμε διαμαρτυρία επειδή αποφάσισε να χορηγήσει τα Eurofighter στην Τουρκία, μας είπε: γιατί διαμαρτύρεστε? Εσείς μας λέτε ότι οι σχέσεις σας έχουν σημειώσει μεγάλη βελτίωση, ότι έχετε ελπίδες πως οι σχέσεις σας θα καλυτερεύσουν ακόμα περισσότερο. Είμαστε σε ανοιχτά παράθυρα από τα οποία αναπηδούν ευκαιρίες, ενθαρρυντικές ενδείξεις κλπ. Επομένως, τι ανησυχείτε? Εμείς πουλάμε όπλα σε μια χώρα που λέτε, με την οποία λέτε ότι βαδίζετε σε μια κατεύθυνση εξομάλυνσης των διαφορών σας. Άρα αυτή η στάση που τηρούμε της εμπλοκής μας σε συζητήσεις με συνεχή επανάληψη της τουρκικής πλευράς ότι δεν αποσύρει καμία από τις απαιτήσεις της, δημιουργεί και αυτές τις εντυπώσεις στους τρίτους. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ξέρετε. Διότι αν στη διεθνή κοινότητα δίνουμε την εντύπωση ότι όλα εξελίσσονται καλά και ομαλά, τότε αν έρθει η στιγμή διάψευσης, και εφόσον μιλούμε περί της Τουρκίας, είναι ανά πάσα στιγμή πιθανόν να προκύψει μια τέτοια εξέλιξη, τότε τι θα πούμε? Ότι ξέρετε, κάναμε λάθος, δεν ήταν τόσο φιλικό το κλίμα όσο νομίζαμε και τώρα ζητάμε την υποστήριξή σας? Φοβάμαι ότι είναι κάτι που εξασθενίζει τη θέση μας. Άρα, υπάρχει βεβαίως, υπάρχει βεβαίως ένα ερώτημα που εγώ θα το χαρακτήριζα ύπουλο. Λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να επιμείνουμε στην οδό της προσέγγισης, έστω και αν οι Τούρκοι δεν επιδεικνύουν την καλή πίστη και την καλή διάθεση που έχουμε εμείς. Λένε αυτοί οι κύκλοι. Μα τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο? Συγχωρείτε, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Είναι ένα δικολαρικό επιχείρημα. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για συστηματική, θαραλέα υποστήριξη θέσεων και για την διαμόρφωση της κατάλληλης τακτικής στις συζητήσεις που έχουμε με τους Τούρκους. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν, δεν είναι επιτρεπτό να μην τους τονίζουμε ότι η συνομιλία, η συνέχιση των επαφών προϋποθέτει τον ίδιο βαθμό καλής πίστης και από τη δική τους πλευρά. Αν κάθε τόσο εκείνοι μας λένε, ξέρετε, η γαλάζια πατρίδα είναι αμετάκλητη, το σύμφωνο με την Λιβύη είναι και αυτό αμετάκλητο, το casus belli δεν το συζητάμε, ισχύει πάντοτε. Τι συζητάμε λοιπόν εμείς?
συζητάμε κάτι στο πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών. Καταρχάς η διακήρυξη, το τονίζει και στην αρχή και στο τέλος της, δεν είναι δεσμευτική για καμία πλευρά. Εμείς την τηρούμε σε έμπρακτη επιβεβαίωση της καλής μας διάθεσης. Οι Τούρκοι δεν την τηρούν. Οι Τούρκοι με συγχωρείτε. Θα έπρεπε να τονίσουμε ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν γίνεται να προχωρούμε σε επαφές χωρίς να υπάρχει μια στάση και από τη δική τους πλευρά που να θεωρηθεί ότι είναι υπηκολομητική. Κύριε Πρεσβή, είναι απλά αυτό. Εδώ σου λέει πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια στην Κάσο, το γνωστό, θα βγουν όπλα. Σου βγάζει ναύτεξ και σου λέει Βορειοανατολικό Αιγαίο, δικά σας χωρικά, που το είδατε. Έχουμε υφαλοκρηπίδα. Και παρόλα αυτά, η συζήτηση γίνεται να μην διαταραχτεί κλίμα πιο. Εγώ σας ρωτώ ευθέως, διότι βεβαίως λέτε ότι δίνουμε... Ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω με όσα σας είπα. Εσείς ίσως το λέτε πιο παραστατικά, με πιο δυναμική φρασιολογία, αλλά ακριβώς αυτή είναι και η δική μου σκέψη. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω γιατί σωστά το θέτετε. Το θέμα είναι και η εικόνα που δίνει στους τρίτους. Για να μην σας πω ότι εγώ υποπτεύομαι ότι κάποιοι από τους τρίτους στρώνουν και το παιχνίδι μιας τέτοιας διευθέτησης οι μεγάλοι παίκτες. Πολλοί θα το ήθελαν. Δεν μπαίνουν στις λεπτομέρειες τώρα αν θα είναι η Ελλάδα ένα μίλι πιο κάτω. Δεν τους αφορά. Ηρεμία, γιατί έχουν άλλα. Άρα βρείτε τα παιδιά. Αυτό εννοώ. Όμως το περίεργο εδώ, ξέρετε ποιο είναι, κύριε πρέσβη μου, ότι η συζήτηση στην Τουρκία γίνεται επί άλλης βάσης, ενιαία, σκληρά και εθνικά για τα δικά του συμφέροντα, στην Ελλάδα γίνεται επί άλλης βάσης. Διότι όταν ακούς τη διευθύντρια του κύριου κέντρου δεξαμενής σκέψης στη χώρα να σου λέει ότι τύπης είναι δικό σου δικαίωμα η αγιαλίτιδα, αλλά άμα μπει σε μια διαπραγμάτευση όπως στη λαϊκή αγορά, 7, 8, 9 ναυτικά μίλια τα χωρικά ύδατα στο δικό σου δικαίωμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι χρειά άλλων συμμάχων χρειάζεται η άλλη πλευρά? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα αυτό, κύριε Σαχίνη, πράγματι. Και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχουν και τρίτοι παράγοντες, φίλοι εντός εισαγωγικών, που ευχαρίστως, που επιθυμούν ζωηρά οι διαφορές, οι σχέσεις μας με την Τουρκία να εξομαλυνθούν, χωρίς να εξετάζουν ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο και με ποιο τρόπο θα ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό. Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι στεύδουμε εμείς να βρούμε δικαιολογίες για τις διάφορες κινήσεις των Τούρκων, αντί να απαιτούμε από εκείνους να μας δίνουν εξηγήσεις για τις υποκλητικές τους ενέργειες. Αυτό είναι κατεξοχήν ένα βασικό, ένα κεφαλαιόδες λάθος τακτικής και μία άκρως ανησυχητική ένδειξη κατευναστικού μέχρι υποχωρητικότητας πνεύματος. Μόλις γίνει κάποια ενέργεια εμφανώς ανεπίτρεπτη από πλευράς δικαίου και από πλευράς πρακτικής σε ό,τι αφορά τις δημιουργικές μας σχέσεις από την πλευρά των Τούρκων, πριν καν δημιουργούν εξηγήσεις από τους Τούρκους, εμφανίζεται μια χοροδία προθυμών η οποία λέει «Μα μην τους παρεξηγούμε τους Τούρκους, έχουν και αυτοί τα δίκια τους, τόσα νησιά έχουμε απέναντι στις ακτές τους, θέλουν και αυτοί να έχουν κάποια δικαιοδοσία υφιξημένη, να το λαμβάνουμε υπόψη». Μα και αν ακόμα ορισμένοι το σκέπτονται αυτό, είναι δυνατόν να το λένε δημόσια? Είναι δυνατόν να βρίσκουμε εμείς δικαιολογία, και μάλιστα πριν καν οι Τούρκοι δικαιολογήσουν τις τάσεις τους, που δεν έχουν και την πρόθεση να τη δικαιολογήσουν? Γιατί? Για να δείξουμε την καλή μας διάθεση. Λοιπόν, η καλή μας διάθεση από όλους, από τους Τούρκους, από τους τρίτους, από τους συμμάχους, από τους φίλους και από τους ουδέτερους, θεωρείται, δίνει την αίσθηση ενός φοβικού συνδρόμου. Και αυτό είναι πολύ κακό, πολύ κακός ιονός για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το θίξατε. Είπατε για το κάζους μπέλι, ότι είναι πάνω στο τραπέζι διαχρονικά. Μάλιστα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι παράνομο, έτσι, με βάση τους όρους του διεθνούς δικαίου και όχι μόνο,
να απειλείς με πόλεμο μια χώρα γιατί θα ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της, που δεν το λέει από μόνη της, είναι του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, της επέκτασης των χωρικών υδάτων, είναι παράνομη πράξη. Σας ρωτώ λοιπόν, αν λοιπόν έχουν βάση τα σενάρια που κάποια κέντρα στην Ελλάδα, όχι στην Τουρκία, μας λένε 7, 8, 9 ναυτικά μιλιά, όχι 9 τα χωρικά ύδατα, άλλα στο υπηρωτικό κομμάτι μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και άλλα στο Αιγαίο, λέω αν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, μπορεί να γίνει. Και πού είναι οι Τούρκοι, τραβάμε το κάζους μπέλι, νικήσαμε. Διότι εγώ καταλαβαίνω ότι θα κάνουμε έκπτωση σε δικό μας δικαίωμα, αναφέρετο, για να αποσύρουν κάτι που εκ προημίου είναι παράνομο. Αυτό θα είναι νίκη δηλαδή. Και τι εμποδίζει τους Τούρκους να επανέλθουν? Ο να θεωρούμε νίκη την ανάκληση της απειλής αυτής που έχει προσλάβει θεσμικά επίσημη μορφή, διότι ήταν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης των Τούρκων, ασφαλώς δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Θετική εξέλιξη θα ήταν, μακάρι να το ανακαλέσουν, έτσι, αλλά όχι να το θεωρήσουμε ως παραχώρηση και όχι έναντι αυτής της ανάκλησης που είναι επιβεβλημένη και οφειλόμενη από την πλευρά τους, να προβούμε εμείς σε κάποια παραχώρηση προς την εκεί πλευρά. Έχετε δίκιο να προβληματίζεστε στο θέμα αυτό. Αλλά ξέρετε, οι Τούρκοι είναι, επιδεικνύουν δεξιοτεχνία και μαεστρία στις κινήσεις τους. Έχουν επιβαρύνει τις απαιτήσεις τους με πληθώρα διεκδικήσεων για να έχουν μία άνεση στην στάση τους απέναντί μας. Και όταν, κυρίως μάλιστα, όταν και αν αρχίσουν συνομιλίες ουσίας. Εμείς μένουμε προσκολλημένοι στην άποψη της μίας και μόνης διαφοράς. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να μην είναι μία και μόνη διαφορά, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε και άλλα θέματα. Εν πάση περιπτώσει δεν το έχουμε κάνει και τους επιτρέπουμε να κινούνται με αυτήν την άνεση και να μας δηλώνουν ότι αν θέλετε βελτίωση θα τα συζητήσουμε όλα. Και αυτά που σας ενοχλούν και αυτά που περιορίζουν και προσβάλλουν την ακεραιότητά σας και αυτά που αμφισβητούν την κυριαρχία σας. Με αυτούς τους όρους όμως και χωρίς να αποδοκιμάζουμε ρητός και με αυστηρότητα δημοσίως τις απόψεις τους, δεν μπορεί να προχωρήσει σε αποτέλεσμα η τακτική του διαλόγου. Πολλοί λένε ναι, δεν είναι καλό να συνομιλούμε. Ωραία, να συνομιλούμε, να έχουμε επαφή. Να την έχουμε την επαφή. Δεν υπάρχει αντίρρηση επ' αυτού. Αλλά να προσέξουμε ώστε η επαφή να μην οδηγήσει σε βιολίσθηση. Διότι αυτή η υπέρμετρη γαλατική λεπτότητα που επιδεικνύουμε ώστε να μην φυγεί η υπερηφάνεια, η εθνική ευαισθησία των Τούρκων, πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει και σε μια βιολίσθηση μικρών παραχωρήσεων που στην πραγματικότητα θα αποτελεί βήμα ενίσχυσης της τουρκικής πλευράς. Κύριε Πρέσβη, ξέρετε, το λένε και πολλοί ακροατές, αλλά είναι και η δική μου απορία, επειδή είπατε ότι όταν μπαίνει σε μία συζήτηση, καταρχάς δεν εμφανίζεις τα περιθώρια σου. Ασφαλώς. Μάλιστα. Δεν πρέπει. Ναι. Είναι κεφαλαιόδες λάθος. Συγγνώμη όμως, συγγνώμη. Όταν ακούς δια στόματος του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών ότι το ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο και προκειμένου για την ειρήνη θα πάρω και αποφάσεις και ας με πούν και μειοδότη, αλλά θα έχουμε ειρήνη. Συγγνώμη, τι εκπέμπεις ακριβώς? Επειδή άκουσα για παλικάρια της φακής, αλλά το ας με πούν και μειοδότη δεν το είπε κανένα παλικάρι της φακής, κανένας μπατριώτης, το είπε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, να σας πω, θεωρώ ότι η δήλωση αυτή ήταν αδέξια δήλωση. Ότι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Δεν μπορώ να κατανοήσω το πνεύμα με το οποίο το είπε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών. Νομίζω ότι τέτοιου είδους δηλώσεις δημιουργούν ένα κλίμα ανησυχίας και θα σας έλεγα θολού προβληματισμού σχετικά με το πού κινούμεθα και τι ακριβώς
επιζητούμε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι η δήλωση αυτή θα έπρεπε να μην είχε γίνει. Πάω στο φίλο μου τον Αντώνη που λέει, κύριε Πρέσβη, αγαπητέ κύριε Πρέσβη, μήπως εδώ έχουμε εξωτερική πολιτική στη χώρα γιοταχή, διότι εγώ λέει έχω μια εικόνα για υποστελέχωση πλέον του Υπουργείου Εξωτερικών που είναι τόσο κρίσιμη για την εξωτερική πολιτική της χώρας, για συνδετότητα του διπλωματικού σώματος που έχει έμπειρους διπλωμάτες και ιδίως στα ζητήματα της Τουρκίας, και το λέω λέει με τις τελευταίες κυβερνήσεις δεν φαίνεται να ποντάρουν στο στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Θυμάμαι, λέει, ως φοιτητής που έκανα πρακτική σε πρεσβεία του εξωτερικού, δεν υπήρχε, θα πω λέει, το απλό. Μελάνι και χαρτί για εκτυπωτή. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι γίνεται σε σχέση με την άλλη πλευρά που έχουν ολόκληρο μηχανισμό και οργανισμό. Άρα, μήπως είναι γιοταχή, λέει, η εξωτερική πολιτική στη χώρα. Η διαπίστωση του ακροατή ότι πράγματι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει τα μέσα που θα ήταν επιτακτικά απαραίτητο και αναγκαίο να έχει, είναι ορθή. Είναι δυστυχώς και αυτό ένα, οφείλω να το πω, διαχρονικό φαινόμενο. Πάντα οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν με ένα πνεύμα, θα σας έλεγα, αυστηρής στάσης τις ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών. Και ενίοτε το πνεύμα αυτό, τολμώ να σας το πω δημοσίως, έδειχνε και ένα είδος, ξέρετε, κάποιας χερεκακίας, για να μην σας πω κάποιου φθόνου. Εγώ έχω ακούσει στο παρελθόν από χίλιοι υπουργών το επιχείρημα γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει περισσότερες οικονομικές ανάγκες από το Υπουργείο Γεωργίας. Μα δεν μπορεί να διακρίνουμε να κάνουμε τέτοιου είδους εκτίμηση σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας. Έχουν παθεί σεβασμό για το Υπουργείο Γεωργίας και για όλα τα Υπουργεία. Αλλά η προσέγγιση με την οτροπία αυτή είναι φανερό ότι οδηγεί στη δημιουργία πολύ σοβαρών προβλημάτων. Πρέπει όντως να διατίθενται περισσότερα μέσα. Πολλό μάλλον, αφού στην άλλη πλευρά δεν διανοείστε με τι άνεση εξασφαλίζεται στις κινήσεις των πρεσβειών στο εξωτερικό. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι αν είχαμε τα μέσα θα ήταν αυτόματα διαφορετική η πολιτική. Είναι ιδιωτική. Παράσεται από την κυβέρνηση. Μα είναι... Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Σύμφωνοι. Ασφαλώς όμως τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα, διότι με περισσότερα μέσα εξασφαλίζεις καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής που διατάσσεσαι να εφαρμόζεις όταν είσαι στη διπλωματική υπηρεσία. Κύριε Πρέσβη, σωστά το λέτε, η κυβέρνηση χαρά στην εξωτερική πολιτική, αλλά η εξωτερική πολιτική μπορεί να είναι γιοταχή ή πατάει πάνω σε κάποιους κανόνες στη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής, και εδώ επανέρχεται το θέμα γιατί οι κυβερνήσεις δεν θέλουν ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή θα έπρεπε να ακολουθούν τις βασικές επιταγές του και εκεί δεν θα είχαν τα περιθώρια. Αλλά σήμερα αισθάνεστε ότι είναι μια εξωτερική πολιτική που η κυβέρνηση προφανώς τη χαράσει, η οποία εδράζεται πάνω στις γνώσεις, σε κείμενα, σε λεπτομέρειες, σε υπολεπτομέρειες, σε προεκτάσεις, γιατί όλα παίζουν ρόλο, που βγαίνουν μέσα από, πώς να το πω, από τη στρατηγική σκέψη κορυφαίων διπλωματών που έχουν χειριστεί, ή τελικώς η σκέψη αυτή έχει μεταβιβαστεί σε δεξαμενές σκέψεις και σε ένα-δύο πρόσωπα, για να ξέρουμε και τι λέμε τελικά. Ναι, καλά, εννοείται. Πάντα ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος δίνει την τελική κατεύθυνση και το πνεύμα στην ακολουθούμενη, στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των σχέσεών μας με την Τουρκία και γενικά της εξωτερικής μας πολιτικής, είναι προφανές ότι η πολιτική που ασκείται βασίζεται σε μια συγκεκριμένη εκτίμηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μπορεί να έχει κανείς αντιρρήσεις σε επιμέρους κινήσεις και χειρισμούς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το ότι εμφανίζεται και ένας κύκλος προσώπων που
συστηματικά καλοποιούν, ωρεοποιούν, επενούν την εξωτερική πολιτική με έναν τρόπο εξεζητημένο, θα σας έλεγα, διότι προσπαθούν ενίοτε να δικαιολογήσουν και τα αδικαιολόγητα. Ναι, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι βαθύτατα ενοχλητικό, το οποίο εκθέτει τελικά και την πολιτική όπως αυτή ασκείται. Έχετε μια εκτίμηση, είναι η προτελευταία μου ερώτηση, αν τελικά αυτή η συνάντηση θα πάει πολύ βαθύτερα από ό,τι φανταζόμαστε ή αν θα είναι μια συνάντηση έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα και με αυτά που κάνει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα διαρκώς να θέτει και νέα ζητήματα, θα είναι περισσότερο διερευνητική. Αν έχετε μια αίσθηση. Η αίσθησή μου είναι ότι η Τουρκία δεν θα προβεί σε καμία κίνηση καλής διαθέσεως απέναντί μας. Θα συνεχίσει να έχει τη γραμμή που ακολουθεί μέχρι τώρα σε όσες συναντήσεις έχουν γίνει, είτε σε επίπεδο πρωθυπουργικό, είτε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Μάλιστα. Επιθυμία και ευχή της ελληνικής πλευράς θα ήταν να έβλεπε κάποια κίνηση καλής διάθεσης. Φοβάμαι ότι τέτοια κίνηση δεν θα υπάρξει και πιστεύω ότι είναι απόλυτα απαραίτητο από τη δική μας πλευρά να μην σπεύσουμε πάλι να δικαιολογήσουμε τους Τούρκους ότι για λόγους εσωτερικής σκοπιμότητας ή για λόγους συνέπειας προς μια παράδοση που έχουν δεν μπορούσαν να κάνουν μια κίνηση αλλά μπορεί να την κάνουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι. Να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Και σε αυτή τη συνάντηση, αν αποδειχθεί ότι, που θα αποδειχθεί κατά την εκτίμηση και την πρόβλεψή μου, ότι οι Τούρκοι δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν την γραμμή τους, να πούμε δημοσίως ότι υπάρχουν εμπόδια σοβαρά σε αυτή την γραμμή. Όχι για να διακόψουμε τις επαφές, να τις αφήσουμε τις επαφές. Αυτό το επιχείρημα, μάνα, δεν είναι καλό να επικοινωνούμε. Είναι άσχετο με την... Ναι, να επικοινωνούμε, αλλά να λέμε με καθαρότητα πώς έχει η κατάσταση κάθε φορά. Να λέμε με καθαρότητα μάλιστα πώς έχει η κατάσταση. Διότι αν δεν το λέμε και αν ωρεοποιούμε συνεχώς τα πράγματα, δημιουργούμε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Και το κακό των ψευδεστήσεων είναι ότι όταν αποδειχθεί ότι έχουν μια πλαστή και ανυπόστατη βάση, δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας, απογοήτευσης και κάμψης του εθνικού φρονήματος. Και έχω και μια τεχνική ερώτηση για το κλείσιμο. Ξέρω όμως ότι είστε από τους ελάχιστους μετρημένους στα δάχτυλα πρεσβευτές που μας έχει βάλει να σκεφτούμε ότι ορισμένες φορές, και αναφέρομαι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το κρίσιμο δεν είναι αυτό καθ' αυτό το δικαστήριο, αλλά από τη στιγμή που θα πας αυτό με συνυποσχετικό, αφού έχει επιφυλάξει η Τουρκία για τη δικαιοδοσία του και εμείς έχουμε εξαιρέσει, χρειάζεται συνυποσχετικό. Το τι γράφει το συνυποσχετικό, σας ρωτώ λοιπόν. Το άρθρο 121 του δικαίου της θαλάσσης, της Άγκλος, ήταν και ο κύριος λόγος που η Τουρκία δεν υπέγραψε τη σύμβαση ποτέ. Μπορεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να αγνοήσει το άρθρο 121 της Άγκλος που λέει ότι κάθε νησί, νησίδα έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα θαλασσίων ζώνων, χωρικά, συνορεύουσα, ζώνη αλίας και ΑΟΣ, όπως ακριβώς και υπηρετικό κομμάτι, και εξαιρείται από αυτό κάθε βραχονησίδα, προσέξτε τη διατύπωση, το λέω για τους ακροατές, που δεν μπορεί να συντηρήσει άνθρωπο, δεν μπορεί. Όχι δεν έχει άνθρωπο, δεν μπορεί να συντηρήσει άνθρωπο ή δεν έχει οικονομική δραστηριότητα. Όχι δεν είναι δεν κατοικείται, δεν μπορεί να συντηρήσει. Αυτό λέει το 121. Ρωτώ λοιπόν, μπορεί ένα διεθνές δικαστήριο να αποστεί αυτού του κεντρικού δόγματος του άρθρου 121? Εκτός αν, το προσθέτω, έχεις ένα συνυποσχετικό στο οποίο οι δύο πλευρές έχουν παραιτηθεί αυτού του άρθρου, αυτής δικαιοδοσίας, και λένε ότι θα το λύσουμε για κάθε νησίδα και νησί ως ειδική περίσταση. Τότε το δικαστήριο θα αποφανθεί επ' αυτού. Κάνω λάθος? Το δικαστήριο όντως θα κινηθεί βάσει του συνυποσχετικού με το οποίο προσφεύγουν σε αυτό οι ενδιαφερόμενες χώρες.
Επομένως θα μπορούσε να γνωρίσει το άρθρο αυτό μόνο αν στο συνυποσχετικό οι δύο προσεύγουσες χώρες, στη συγκεκριμένη περίπτωση Ελλάδα και Τουρκία, το εδήλωναν ρητός. Άρα κύριε Πρέσβη, συγγνώμη, κύριε Πρέσβη, των Τούρκων περί ευθυδικίας. Μάλιστα. Άρα κύριε Πρέσβη, για να τα λέμε όλα, δεν είναι ότι πει το δικαστήριο, είναι ότι γράψουμε στο συνυποσχετικό και οι δυο μας για να αποφασίσει το δικαστήριο. Μα βεβαίως, Και βεβαίως επιτέλους πρέπει να υπάρχει και δημοσίως να το δηλώνουμε αυτό, ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προσφυγή. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Πώς εμείς βασίζουμε τα δικαιώματά μας και στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας? Μάλιστα. Τι είδους προσφυγή ήταν αυτή όταν η Τουρκία λέει ότι δεν το αναγνωρίζει και ότι θέλει την ευθυδικία, δηλαδή θέλει μια ad hoc ειδική ρύθμιση για την επίλυση των θεμάτων που μας προβάλλει ως διαφορές? Πρέπει να το τονίζουμε και αυτό για να έχουμε επίγνωση των δυσκολιών, για να ξέρουμε τι ζητάει η άλλη πλευρά. Μάλιστα. Είναι μια πλευρά αδιφάγος, ασιατικής νοοτροπίας που βασίζεται στη δύναμη και στην επιβολή. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Όχι για να ετοιμαστούμε για πόλεμο, αλλά για να ξέρουμε τι σκέπτεται η άλλη πλευρά και για να είμαστε πάντα έτοιμοι να αποκρούσουμε με όσα μέσα οι περιστάσεις θα απαιτήσουν την κλιμάκωση των απειλών της. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ πλατιά αλλά ουσιαστική, κατά τη γνώμη μου, και αν κρίνω και από τα μηνύματα των ακροατών, συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί της Πέμπτης. Θα τα αποτιμήσουμε μετά την επίσκεψη Φιντάν στην Αθήνα. Ασφαλώς. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τι θα γίνει σε αυτή τη συζήτηση. Σας είπα ποια είναι η πρόβλεψή μου. Δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά ασφαλώς θα έχουμε να συζητήσουμε το θέμα εκ νέου. Καλημέρα κύριε Καραϊτίδη, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.